Εδώ κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές και στο στούντιο μαζί μας όπως κάθε Τρίτη, ο οικονομολόγος ο Νικόλας Σκουριάς. Καλώς σας βράδυ. Τώρα τι να πω. Καλησπέρα. Τώρα είναι και αργά. 9 παρά 25. Καλησπέρα, κύριε Σκουριά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την Πορτογαλία, γιατί είναι ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις. Μια χώρα που κι αυτή βρέθηκε αντιμέτωπη με την κρίση, την κρίση χρέους, την δημοσιονομική κρίση, για να την πω καλύτερα. Μια άλλη κρίση από αυτή τη Ελλάδα, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο. Για να μην συγχαίουμε, εννοώ την κρίση στην Ελλάδα με την κρίση στην Πορτογαλία. Βλέπουμε τώρα ότι ο κύριος Κοέλιο, ο οποίος κατάφερε να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο, να τη βγάλει και στις αγορές με επιτόκια πραγματικά πολύ χαμηλά. Τώρα όμως φαίνεται ότι οι αριστεροί αποκτούν προβάδισμα. Πάει το αριστερό μπλοκ που είναι να σχηματίσει η κυβέρνηση, όλα έτσι δείχνουν. Και ο κύριος Σόιμπλε με την κυρία Μέρκελ θα έχουν απέναντι εκτός από τον κύριο Τσίπρα και έναν άλλο αριστερό ηγέτη. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό τις ισορροπίες στην Ευρωζώνη, κυρία Σκουριά? Και με δεδομένο ότι έχουμε και κάλπες στην Ισπανία και στην Ιρλανδία, νομίζω, τους επόμενους μήνες. Ναι, εντάξει, το τοπίο αλλάζει λίγο, αλλά νομίζω ότι οι πολιτικές πολύ δύσκολα μπορούν να μεταβληθούν. Ούτως ή αλλιώς η Πορτογαλία είχε κάνει μεγάλες προόδους, όπως είπατε και εσείς, έχει βγει και στην αγορά. Και, εν πάση περιπτώσει, η δεκαετία της ήταν πριν λίγο καιρό, στο 2,1%. Οπότε, συγκρινόμενοι με εμάς ή με άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε δυσκολία, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Επιπλέον, το μοντέλο της έχει αλλάξει αρκετά το οικονομικό. Είναι μια χώρα η οποία είναι προσανατολισμένη προς τις εξαγωγές. Έχει αρκετά δυνατό. Δεν είναι Γερμανία, αλλά έχει κάνει πολύ μεγάλες προόδους, τουλάχιστον σε σχέση με εμάς. Οπότε νομίζω ότι. Είπα όμως ένα και άλλο μοντέλο οικονομικό. Ναι, ακριβώς. Νομίζω καλή κρίση. Δύσκολα. Ναι, ήταν τελείως διαφορετικές οι πηγές της κρίσης. Έτσι, οι πηγές της κρίσης. Ούτε τραπεζική ήταν ουσιαστικά, ούτε δημοσιονομική. Ήταν κάτι περίεργο. Ναι, κατά τη γνώμη μου την πήρε η μπάλα ως μια αδύναμη χώρα. Νομίζω ότι οι Γερμανοί μπορούν να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, αλλά γενικότερα δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί ουσιαστικά η Πορτογαλία έχει βγει από το μνημόνιο. Οπότε τώρα αλλά ήταν φίλοι των Γερμανών. Ναι, οπότε είναι στο χέρι τους τώρα. Ναι. Αν θέλουν να δώσουν αυξήσεις ή να ξανά. Δεν αρέσει όμως, δεν νομίζω να αρέσει στον κύριο Σόιμπλε ή στην κυρία Μέρκελ να μιλάει με ένα αριστερό ηγέτη. Να έχει κι άλλο καλό να. Νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να μην τους αρέσει. Δεν τους αρέσει, αλλά είπα, δεν θα έχουν πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι έχουν κάνει κι αυτή μια κολεγιά στη Γερμανία. Αριστερούς. Ναι. Οπότε το έχουν συνηθίσει, λέτε. Οπότε νομίζω ότι είναι ανοιχτή σε αυτό. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί σε επίπεδο κοινωνικό να δώσουν κάτι παραπάνω, αλλά από κάπου θα κόψουν. Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα κρατήσουν έτσι τη γραμμή, αν όχι τη σκληρή τη δημοσιονομική λιτότητα, διότι ιδάλως θα τιμωρηθούν από την αγορά. Ναι. Ήδη 222 μονάδες βάσης ανεβήκαν χθες τα πορτογαλικά ομόλογα. Οπότε αντιλαμβανόσαστε, αν έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο και δανείζεται από τις αγορές για να χρηματοδοτήσει τα ελλείμματά της, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Μάλιστα. Ναι, θα συμφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, είδα χθες τον κύριο Σόιμπλε στο Eurogroup και το ξαναλέω κάπως απομονωμένο. Δεν σημαίνει ότι έχασε τη δύναμη του κύριο Σόιμπλε, ότι η Γερμανία δεν θα έχει τον πρώτο ρόλο και λόγο εντός της Ευρωζώνης. Είναι η βιομηχανή της Ευρωζώνης, είναι αυτή που περνάει ο λόγος της, ασκεί και βέτο όταν θέλει. Το είπε ο κ. Σόιμπλε για τις κινήσεις του κ. Ντράγκη. Περνάει και νόμος από το κοινοβούλιο, όπως είναι να μην ελεγχθούν οι περιφερειακές τράπεζες. Άρα λοιπόν έχουν το μαχαίρι, έχουν το καρπούζι. Νομίζω ότι του Ντράγκη δεν ιδρώνει το αυτί του. Νομίζω και εγώ ότι θα το βρουν από τον Ντράγκη τελικά. Νομίζω θα το βρουν από έναν Ιταλό οι Γερμανοί. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιο θεσμό ο οποίο δεν ιδρώνει είναι. Συμφωνώ απόλυτα και κάνετε πολύ σωστή παρατήρησή σα. Και το απέδειξε και με το πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση, το αποδεικνύει τώρα με τα stress test που υποβάλλει. Είναι 36 τράπεζες, νομίζω 39, είναι μέσα και οι γερμανικές και η Deutsche Bank. Να πω ότι οι δικές μου πληροφορίες και σήμερα διαβάζοντας τα διεθνή οικονομικά μέσα, μεγάλο μέρος των πορτοκαλικών ομολόγων κατέχουν οι γερμανικές τράπεζες και η Deutsche Bank έχει. Άρα καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Deutsche Bank αλλά και γενικότερα για τις τράπεζες, τις ευρωπαϊκές, μια μεγάλη αύξηση του κόστους δανεισμού της Πορτογαλίας. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα μας. Και τώρα πάμε στα δικά μας, κύριε Σκουριά. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε για τράπεζες. Είπε ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα τρέχει η ανακεφαλοποίηση πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και πρέπει να τρέξουμε κι εμείς. Κλείνει. Οι ξένοι μπαίνουν σοριδών. Ακούω ονόματα. Fairfax Capital, Wilbur Ross, ο γαμπρός του κυρίου Clinton, Third Point, York Capital. Όλα τα 38 ονόματα της βιομηχανίας, της επενδυτικής βιομηχανίας, δίνουν για μια ακόμη φορά ψήφο εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτό δίνει μια νότα αισιοδοξία με την έννοια ότι μπορεί το τραπεζικό σύστημα να αλλάξει σελίδα μετά την ανακεφαλαιοποίηση, κύριε Σκουριά. Νομίζω ότι το έχουμε πει και το έχουμε επαναλάβει. Χωρίς να είμαι δυσάρεστος ούτε απαισιόδοξος.
Σιλίδα δεν αλλάζουμε. Προσέχετε τι θα πείτε. Απλώς διασώζονται οι τράπεζες αυτή τη στιγμή με την ανακεφαλοποίηση και γίνονται φερέγγες και δεν κουρεύονται καταθέσεις. Ναι, δεν είναι σημαντικά αυτά όλα αυτά που λέτε. Ναι. Από την άλλη μεριά, αν δεν λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, αν δεν επιστρέψουν οι καταθέσεις, οι τράπεζες αποκλείεται να δώσουν δάνεια. Δεν μπορούν να δώσουν δάνεια. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, και πολύ λίγα δάνεια. Οπότε το τοπίο από αυτή τη πλευρά δεν πρόκειται να αλλάξει. Λέει, λοιπόν, για να αλλάξει, πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική σταθερότητα, η αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας ακόμα περισσότερο, να τελειώσει η αξιολόγηση, να πάρουμε τα χρήματα. Όμως ήταν θετικά τα μηνύματα του Eurogroup και ο κ. Μοσχοβίση και ο κ. Ντάιζεμπλουμ και ο κ. Ρέγκλι. Αν θα αλλάξει το. Όχι, λέω ότι δεν είναι θετικό για τη χώρα ότι ανακτά την αξιοπιστία της, ότι βγαίνουν οι Ευρωπαίοι και λένε ότι έχουμε καλή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, οι θεσμοί, δηλαδή ότι πλέον συνεργάζονται αρμονικά και σωστά. Δεν θέλαμε να το ακούσουμε αυτό. Εντάξει, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, θέλω να πω ότι ακούγαμε ότι υπήρξε τεράστια διάσταση απόψεων. Το κλίμα όμως είναι ευμετάβλητο, όπως γνωρίζετε. Α, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και με την προηγούμενη είχαμε ιστορία αγάπης και ξαφνικά αλλάξαν τα πολιτικά δρόμενα και μπήκαμε σε μια περίεργη φάση. Οπότε τώρα μπορεί να υπάρχει μια ιστορία αγάπης η οποία μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Οπότε δεν αλλάξει. Για όλους μας δεν θα έπρεπε. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικές πληροφορίες, κύριε Σκουριά, μιλούν για άνοιγμα της διατραπεζικής. Κυρίως, καταρχήν για τη Eurobank, η οποία φαίνεται ότι θα συγκεντρώσει όλο το ποσό των κεφαλικών αναγκών, θα καλύψει και το δυσμενές σενάριο και την ίδια στιγμή βεβαίως και για τις άλλες τράπεζες, άμα ανοίξει το δρόμο η Eurobank, η Αλφα θα βγει και σε δεύτερο χρόνο η Εθνική Κυπηρέως. Ένα άνοιγμα της διατραπεζικής, δηλαδή ένας απογαλακτισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν θα είναι μια περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του χώρου τραπεζικού συστήματος? Σίγουρα, αλλά εγώ κρατάω μικρό καλάθι για αυτό το πράγμα. Διότι. Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι είναι ντυλαρισμένο η Eurobank με το που τελειώσει η ανακεφαλαιοποίηση να βγει στη διατραπεζική. Έχει ντυλάρει με ξένες τράπεζες για να ανοίξει η διατραπεζική αγορά. Το δίνω ως δική μου πληροφορία. Το δούμε. Όμως τι θα σημαίνει αυτό? Εγώ λέω ότι. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ καλό. Ας μην κρυβόμαστε. Ναι. Εγώ κρατάω αρκετές αμφιβολίες γιατί το counterparty risk είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, γιατί μου το λέτε αυτό? Ενώ βλέπουμε ότι υποχωρούν οι αποδόσεις. Έχουν πολύ σημαντικά υποδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Δεν σημαίνει ότι. Για να σας ανοίξει μια τράπεζα γραμμή όταν είστε τρίπλε C. Είναι λίγο δύσκολο να ανοίξει γραμμή μια τράπεζα για να κάνει διατραπεζικές πράξεις μαζί σου. Οπότε, όταν με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε φτάσει σε ένα σημείο σταθεροποίησης, αισιοδοξίας, success story, whatever, πείτε το όπως θέλετε, και πάλι οι γραμμές είχαν ανοίξει πάρα πολύ λίγο. Οπότε. Κρίση δεν την είπε. Θα αποκτήσουν στην Ελλάδα να βγει στις αγορές. Μακάρι. Το είπε ξεκάθαρο ο κυβερνήτης του ΕΣΕΜ. Θα τη βοηθήσουμε να βγει στις αγορές. Άρα, εγώ επιβεβαιώνοντας το δικό μου ρεπορτάζ, τώρα θα το πω, ή το δικό μας εδώ στο CNBC, για να μην πω το δικό μου, το δικό μας, γιατί όλων μας είναι το ρεπορτάζ, δεν είναι ενός ανθρώπου μόνο, που λέμε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο και θα έχουν ρόλο και δύο αμερικανικοί οίκοι στο να βγει με κλεισμένη έκδοση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Όπως και να έχει πάντως, φαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα προχωρά κανονικά και ίσως και πιο γρήγορα. Ότι τέλος του έτους θα έχουμε ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες. Θα έχουμε και κλείσιμο της συμφωνίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Αυτό είπε και από το Μεγάλο Μαξίμου Διαρροής, αυτό λένε. Άρα τελειώνει και ολοκληρώνεται η πρώτη πολύ κρίσιμη αυτή φάση για την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί έχουμε και άλλη κρίσιμη φάση. Έχουμε το Φεβρουάριο, νέα αξιολόγηση. Τι μπορεί να περιμένουμε για την οικονομία μετά την ολοκλήρωση και τη ανακεφαλαιοποίηση και τη αξιολόγηση, κύριε Σκουριά? Τι μπορεί να δούμε θετικό από αυτή την ιστορία? Εγώ νομίζω ότι θετικό δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα, εκτός και αν η κυβέρνηση δράξει της ευκαιρίας που θα ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες, θα σταθεροποιηθεί το κλίμα, να προσελκύσει επενδύσεις. Το είπε και ο Λυκός Γεωργιάδης, ο κλειτός συνάδελφος πριν ακριβώς, ότι το στίχημα. Οπότε χωρίς αυτό δεν έχει δυνάμεις για να αναπτυχθεί από μόνη της. Δεν υπάρχει παραγωγικό μοντέλο στη χώρα για να δούμε επενδύσεις. Η ζήτηση, η εγχώρια ζήτηση, δηλαδή βλέπετε ας πούμε τώρα η Γερμανία, ανακοίνωσε τα νούμερα του εμπορικού ισοζυγίου. Ναι. Τι είδαμε? Ότι την υποχώρηση της εξωτερικής ζήτησης προερχόμενης από τις αναδυόμενες αγορές την κάλυψε η εγχώρια ζήτηση. Ναι. Εμείς με αυτή τη φοροεπιδρομή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει η εγχώρια ζήτηση και με 1,5 εκατομμύριο. Οπότε ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθούμε είναι είτε να δώσουμε έμφαση στον τουρισμό κλασικά ή στις εξαγωγές, δηλαδή στην ανταγωνιστικότητά μας, ή να προσελκύσουμε επενδύσεις. Στην Costco ή οτιδήποτε άλλο. Port. Εγώ δεν λέω
να πουλήσουμε, να ιδιωτικοποιήσουμε. Καταλώς, γιατί αυτό, λέτε. Αυτό δεν προσελκύει επένδυση. Όχι. Είναι χρήματα τα οποία έρχονται. Το θέμα να γίνονται επενδύσεις, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Κλειδί. Να περιοριστεί η ανεργία, να ανεβούν τα εισοδήματα. Και πάει λέγοντας. Να επιστρέψουν και επίσης και τα λεφτά στις τράπεζες. Όλα είναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει μια ευκαιρία. Εφόσον τα τελειώνει αυτά, έχει την ευκαιρία. Αν δεν την αρπάξει, τι να πω. Ναι. Να αρπάξει, να δούμε αν μπορεί να αρπάξει. Πάντως, εγώ βλέπω πειθαρχικά τα μηνύματα τώρα αυτή τη αξιολόγηση. Τέλος πάντων, με όσα τα σκληρά μέτρα αυτά που περάσανε για τον κόσμο, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Το λέμε διαρκώς εδώ και από το ισχυρό κανάλι της αγοράς. Και βεβαίως με τα capital controls να παραμένουν. Και αυτό πλήττεται το ελληνικό επιχειρήν από την επιβολή των κεφαλαίων ελέγχων. Και αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε. Την ίδια στιγμή αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενοι το ότι ολοκληρώνεται ένα κεφαλαιοποίηση, ένα καμφώδες ζήτημα και ένα ζήτημα που πάνω του έκτισαν οι σπεκουλαδόροι και όλες αυτοί οι κασάνδρες ότι θα υπάρξει κούρεμα στις καταθέσεις. Διαψεύστηκαν. Ευτυχώς το λέω για όλους μας, δεν το λέω μόνο για μένα. Ευτυχώς διαψεύστηκαν. Και γιατί δεν θα ήταν καθόλου θετική εξέλιξη το να δούμε ένα κούρεμα στις καταθέσεις. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπουμε τελεσκάτως τις τραπεζικές μετοχές να πιέζονται σημαντικά στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πού αποδίδεται αυτές τις πιέσεις, κύριε Σκουριά? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι ο ένας και ο βασικός λόγος είναι ότι λόγω των αυξήσεων του κεφαλαίου θα υπάρχει ένα dilution. Οπότε. Κάποιοι θέλουν να φύγουν και είναι και αυτονόητο, έτσι, γιατί θα υποστούν ζημιές ούτως ή άλλως. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι ένα πολύ περίεργο και επικίνδυνο παιχνίδι οι τοποθετήσεις, οι δραστηριοποίησεις στο ελληνικό χρηματιστήριο στην παρούσα φάση, καθώς υπάρχουν αυξήσεις κεφαλαίου 4 τραπεζών και 4 μαζί. Και για τους μικροεπενδύσεις, ιδίως θυμάστε ότι λέγαμε ότι θέλει προσοχή, δεν θέλει έτσι, ενθουσιασμό και αναλογώς με το προφίλ του καθενός να αποφασίσει αν θέλει να τοποθετηθεί ή όχι. Άρα θεωρείτε ότι έχει να κάνει και με τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου. Εντάξει, τώρα μπορεί να πιέζουν και λίγο τις τιμές. Γιατί δεν έχει και μεγάλο βάθος τώρα. Ναι. Κατά ψέματα, νομίζω ότι οι ξένοι κάνουν το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως με τα capital control, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για αυτούς να πετύχουν χαμηλότερες τιμές. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Ναι. Τώρα, πιο υπηρεσχεί, αλλά και τα δύο οδηγούν χαμηλότερα τις τιμές. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγούν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιες ποιοτικές μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο και δεν μιλάω μόνο για τον 25η. Εντάξει, θα μιλήσω τώρα για μετοχές σηματορούς, της δεύτερης εναλλακτικής ταχύτητας, όπως λέμε το 25η, ΠΑΠ, ΔΕΗ και όλες αυτές τις μετοχές, και τις μεσαίες κεφαλαιοποίησεις που εξακολουθούν να μην προσελκύουν το ενδιαφέρον, ενώ και τα αποτελέσματά τους, κύριε Σκουριά, και οι κλάδοι στις οποίες δραστηριοποιούνται δείχνουν ένα growth, δείχνουν μια προοπτική. Γιατί γίνεται αυτό? Το θέμα είναι να δει κάποιος τις συγκριτικές αποτιμήσεις. Φαντάζομαι ότι πέρα από το country risk, γιατί ό,τι και να λέμε εμείς ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί για τον ξένο, η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Οπότε μια χώρα η οποία έχει μια πιστοποιητική αξιολόγηση, η οποία είναι junk, για αυτούς είναι μια επικίνδυνη τοποθέτηση. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στο χρηματιστήριο, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρή. Οπότε ένας ξένος ο οποίος θέλει να χτίσει μια θέση, η οποία είναι αρκετών εκατομμυρίων, δυσκολεύεται να το κάνει. Και ας πούμε ότι τη χτίζει αυτή τη θέση, θα δυσκολευτεί να βγει αν συμβεί κάτι κακό. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ίσως κρατάνε μια πισινή. Επιπλέον είπα και το πολύ απλό, πρέπει να δούμε και τις συγκριτικές αποτιμήσεις, έτσι. Αν, να δούμε αν ο ΠΑΠ, συγκρινόμενος με άλλες εταιρείες του κλάδου, είναι φτηνότερος ή ακριβότερος. Γιατί οι ξένοι μπαίνουν στις ελληνικές τράπεζες ξανά? Τι βλέπουν μπροστά? Έχουν χάσει κάποιοι, όχι όλοι, σημαντικά. Έχουν υποστεί ζημία. Ξαφνικά βλέπουν οι ίδιους παίκτες, ίδια ονόματα, να μπαίνουν μάλιστα και στις 4 συστημικές τράπεζες. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε στο τέλος των αυξήσεων κεφαλαίου ίδια επενδυτικά κεφάλαια όπως το Fairfax, το Capital, ο κ. Γουλμπορός, ο κ. Πόλσον να έχουν μπει και σε 2, σε 3 από τις 4 συστημικές τράπεζες. Γιατί μπαίνουν, κύριε Σκουριά? Τι βλέπουν? Δεν μπορεί να μπαίνουν για να μπουν, για να γράψουν πάλι ζημία. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα υποθέσω ότι αυτοί που έχουν ήδη μπει θα θέλουν να κάνουν ένα τρόπο τεινά, ένα μοιέν. Okay, να καλύψουν τις ζημίες τους. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή οι τιμές της αυξής μετοχικού κεφαλαίου ήδη η spot τιμή είναι πολύ χαμηλά από αυτές σε οποίες διενεργήθηκαν οι προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Οπότε είναι μια ευκαιρία για αυτούς να τοποθετηθούν. Τώρα σε σχέση με κάποιους άλλους οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί, θα έλεγα ότι για το δικό του το ενεργητικό, η θέση που θα πάρουν στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή και είναι λιγάκι ένα bet, ένα στοίχημα. Ναι. Σου λέει, πιστεύω ότι εκεί που είναι distressed ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα, θα υπάρχει μια ανάκαμψη
Και ενδεχομένως να βγάλω και λεφτά. Και ποντάρω εκεί. Στοιχηματίζω. Σε ένα κάμπο της Ελλάδος, το τραπέζι κολλάδου. Λοιπόν, να βάλουμε μια οντελεία. Πάμε σε χρήσιμες πληροφορίες και επαναχόμαστε για το τελευταίο μέρος, τελευταία λίγα λεπτά, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κοιτάξτε τώρα πώς αλλάζουν οι καιροί και ο πρόεδρος του Eurogroup, αυτός ο σκληρός Ολλανδός, με πτυχίο αγροτικής οικονομίας, αν θυμάμαι, αν δεν απατάει η μνήμη μου, ο κύριος Γερούν Ντάιζεμπλουμ βγήκε και είπε ότι τη Δευτέρα θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ θεσμών και Ελλάδας, άρα θα κλείσει με επιτυχία η πρώτη αξιολόγηση, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για τους πληστηριασμούς, που ήταν το καθόδες θέμα, και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Άρα εκεί λέει θα κλείσει αυτό το μέτωπο. Και την ίδια στιγμή μίλησε με ενθαρρυντικά, με θετικά σχόλια για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Είπε ότι ήταν θετικό νέο το ότι χρειάστηκαν λιγότερα χρήματα από αυτό που είχαν αρχικώς υπολογίσει οι Ευρωπαίοι. 25 δις χρειάστηκαν 14,4. Μάλιστα, είπε ότι ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων αναγκών, ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, θα καλυφθεί από ιδιώτες. Είδατε, είναι ένα ακόμα θετικό μήνυμα. Είναι αυτά που λέμε εδώ με τον οικονομολόγο μας, τον Νικόλα Τσουκουριά, ότι έστω αυτά τα ψήγματα αισιοδοξίας που βγαίνουν από τα στόματα, από τα χείλη των Ευρωπαίων που μέχρι πρότινος κρατούσαν σκληρή στάση απέναντι στη χώρα μας, δείχνουν κάτι. Εδώ μέχρι ο κ. Σόιμπλε σήμερα είπε. Να τελειώνουμε, να την επόμενη εβδομάδα δώσουμε τα 10 δις στην Ελλάδα. Περίεργο, δεν ξέρω, ο κ. Σόιμπλε τι είχε δει το βράδυ. Πάντως το είπε σήμερα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, μηδιά ο κ. Σκουριάς. Θέλει να κάνει ένα σχόλιο εδώ που δεν ξέρω. Νομίζω ότι μας τα έχουν δώσει τα 10 δις. Δεν μας τα έχουν δώσει τα 10 δις. Είναι δεσμευμένα όμως. Α, είναι δεσμευμένα. Πρέπει να αποδεσμευτούν, κ. Σκουριά. Πρέπει να αποδεσμευτούν. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με την ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τι θα σημαίνει, και ένα λεπτό έχουμε. Αν το Δεκέμβριο η κυρία Γέλεν, αυτή η σφίγγα, και παίζοντας το παιχνίδι λίγο του σκύλου με τη γάτα στους τελευταίους μήνες, είναι η επικεφαλής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αυξήσει τα επιτόκια. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι πάμε για αύξηση επιτοκίων το Δεκέμβριο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τα παράγωγα δείχνουν ότι υπάρχουν 68% πιθανότητες να γίνει αυτό. Τι θα σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, κύριε Σκουριά, και να κλείσουμε με αυτό? Νομίζω τίποτα. Απλώς οι αγορές δεν καταλαβαίνουν γιατί ανησυχούν. Δηλαδή, να το ανεβάσει τα επιτόκια από τα χαμηλά από το 2008. Θετικά ή αρνητικά θα επιδράσω, αυτό ρωτώ. Η παγκόσμια οικονομία, κατά την άποψή μου, δεν θα έπρεπε να την επηρεάσει. Ναι. Απλώς, τι γίνεται τώρα. Οι αγορές προσδοκούν ότι το χρήμα θα γίνει πιο ακριβό και υπάρχει τώρα αυτή η στιγμή μια αναταραχή σε αναδυόμενες αγορές. Πέφτουν νομίσματα, υπάρχουν εκροές. Οπότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει λίγο μια αναταραχή, η οποία να έχει μια αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη. Αλλά γενικότερα το να αυξήσει η Γέλεν τα επιτόκια από το 0,25 στο 0,50 δεν είναι και τίποτα. Άρα θεωρείτε ότι θα είναι επιπτώσει σαν περιορισμένες στις αγορές. Να δώσουμε μια πληροφορία της αυτής της στιγμής. Υπάρχουν, ενημερώνουν, 30 εξουσιαστές δεν έχουν δημιουργήσει επεισόδια στο Βόλο και δεν έχει ακυρωθεί η ομιλία του κύριου Γεωργιάδη με... Και έχουν εγκλωβιστεί, όπως μου λέει η Μαρία Λεφαντή, αρχισυντάκτρια της εκπομπής, 30 πολίτες στο σινεμά Χίλιον και δεν θα γίνει η ομιλία του κύριου Γεωργιάδη. Έτσι μας... Μάλιστα. Α, βλέπουμε. Έχουμε και αυτά τα παρατράγουδα όπου ο κ. Γεωργιάδης δημιουργεί. Δεν φταίει ο κ. Γεωργιάδης τώρα. Υπάρχει έτσι γενικότερα ένα κλίμα. Έχουμε και τον κύριο Πανούση με τα διάφορα που λέει. Έχουμε και τον κύριο Φίλη με τα διάφορα που λέει. Είδαμε και με τον κύριο Κουμουτσάκο αυτή την επίθεση. Ελπίζουμε να μην διατραχθεί άλλο κοινωνική συνοχή. Είναι πραγματικά από αυτά τα. Είναι ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία, νομίζω αυτό. Να παραμείνει συνοχή, γιατί αν διατραχθεί θα δούμε και άλλα τέτοια γεγονότα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, η εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μία Τρίτη που ήρθαν εδώ στο στούντιο ο οικονομολόγος ο Νικόλας Σκουριάς και είπαμε για τράπεζες.
Κύριε Σκουριά, κάθε φορά που θα σας έχω και τις επόμενες Τρίτες και θα έχουν ολοκληρωθεί και ανακεφαλαιοποιήσει, θα σας κάνω πολύ δύσκολα ερωτήματα έτσι για να απαντήσω, να δω τι θα μου λέτε στους προβληματισμούς σας. Λοιπόν, πάντα είναι, έχει θετική ματιά, αλλά βγάζει και λίγο χολή. Όχι, δεν είναι χολή, είναι ο προβληματισμός του και καλά κάνει. Συμφωνώ, δεν είναι ο δρόμος στο μέσο μεροδοπέτελα για την ελληνική κυβέρνηση τους επόμενους μήνες. Είμαστε λοιπόν σε αριθμούς αυξήσεων κεφαλαίων. Περιμένουμε να ανοίξουν τα βιβλία προσφορών η Eurobank και η Αλφα. Μετά ακολουθεί η Εθνική. Τρεις τράπεζες μαζί πάνε να σηκώσουν ένα σημαντικό ποσό από τις αγορές. Ξένοι μπαίνουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Πιέσει το ελληνικό σύστημα χρηματιστήριο σήμερα εν μέσω έντονων ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές. Και όλα αυτά μετά τις δηλώσεις του κύριου Ντάιζμου, με τον κύριο Ντάιζμου να δηλώνει ότι τη Δευτέρα θα έχουμε την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να τα βρουν και για τους πληστηριασμούς και για τα κόκκινα δάνεια. Ενθαρρυντικά όλα αυτά. Να κλείσει και η αξιολόγηση, να δηλώσει και να ανακεφαλαιοποιήσει, να μπούμε σε έναν καινούριο δρόμο. Όσο και αν είναι δύσκολο και δύσβατο, θα είναι σημαντικό για την Ελλάδα, για τη χώρα και την οικονομία. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε και σήμερα κοντά μας, εδώ στην εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές. Αύριο θα είμαστε μαζί σας στις 8 η ώρα. Την Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή λόγω απεργίας και την Παρασκευή βεβαίως και πάλι κοντά σας στις 8 η ώρα. Καλό σας βράδυ.